κύριε φίλε. Έχει πάει να φύγουμε όλοι. Περιμένει μια κυρία επάνω στο σπίτι. Χτυπάει κουδούνι, δεν έχουμε. Την απολαύσαμε στο θέατρο. Είναι πάλι για ακόμα μια φορά στο στοιχείο της, δηλαδή το musical. Νομίζω αυτό είναι το καλύτερό της. Να συνδυάζει και χορό και τραγούδι και την υποκριτική φυσικά που είναι το στοιχείο της. Δεν μας έχει λείψει από την τηλεόραση. Δεν ξέρω αν κάνει διάφορα πλάνα για αυτό όλο. Και αν της έχει λείψει και της ίδιας, γιατί σε εμάς περισσεύει. Περισσεύει. Τι λέω πάλι, Νάντια Βουλέ είναι εδώ. Να και ένα κορίτσι. Γεια σου, κορίτσι. Με passion άποψη. Καλά τώρα, πια μιλάει. Όχι. Γεια σα. Μαθαίνω κι εγώ. Τι είναι αυτά κάτω. Μιλάμε. Γίνεται στο πέρα. Δεν είναι δικά μου αυτά. Νάντια, επειδή μα φίλησε πριν στο break, παίρνω από εδώ, κάτσε αγάπη μου. Την έχω. Ευχαριστώ, ευχαριστώ που ζέστανε. Βεβαίω, εννοείται. Μα τόση ώρα γι' αυτό καθότανε. Φαίνεται ρε, παιδιά. Πώ είσαι, Νάντια. Είμαι πολύ καλά. Κρυωμένη, γλυκιά μου. Είμαι λίγο. Είναι αυτή η όση που κυκλοφορεί. Τι να σα πω, εδώ και κάνα μήνα είμαι κάπω. Περαστικά, αγάπη μου. Ευχαριστώ. Αλλά όλο στο θέατρο. Κατά τα άλλα δεν είναι πολύ καλά. Μήπως είναι και λίγο κούραση. Ναι, είναι και κούραση, είναι και πολλές παραστάσεις. Σήμερα έχουμε διπλή, ας πούμε, εκεί στο θέατρο. Στη διπλή βγαίνει νοκάουτ. Δηλαδή, τι ώρα πας και τι ώρα φεύγεις όταν έχεις διπλή. Κοίταξε, η πρώτη παράσταση σήμερα ξεκινάει στις 6. Ναι. Πρέπει να είμαι εκεί γύρω στις 4. Ναι. Και τελειώνει η τελευταία 12 παρά 10. Και φεύγεις και φτάνεις σπίτι. Και φτάνω σπίτι, είναι και Σάββατο σήμερα από την Πειραιώς, για να φτάσω μέχρι το σπίτι μου, θέλω και 40 λεπτά. Βάλε και τα φανάρια. Να, κάλες δύο. Εγώ σε έχω στο μυαλό μου όμως έτσι λίγο στρατιωτάκι, δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Δηλαδή ότι είσαι ένας άνθρωπος πολύ κουρδισμένος, καλοκουρδισμένος και θα το κάνεις. Δεν πάει να κινηθείς δύο ώρες, τρεις, είσαι... Η γυναίκα που δεν μασάει. Ο παλιός μου και αγαπημένος συνεργάτης Γιάννης Πουλόπουλος συμφωνεί μαζί σου και εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είμαι λίγο. Δηλαδή, σε περιόδους που χρειάζεται, αν έχω πρόβες ή αν έχω τέτοιες δύσκολες περιόδους με παραστάσεις κτλ. Είμαι λίγο, ναι. Δεν προλαβαίνω να βγω, δεν προλαβαίνω να κάνω πράγματα. Είναι επαγγελματισμό, καλά κάνεις. Ναι, μωρέ, γιατί ξέρεις τι γίνεται. Ειδικά στο musical πρέπει να είσαι και λίγο σε καλή κατάσταση. Δηλαδή, άμα πάω και δεν μπορώ να τραγουδήσω. Να ζητήσει ο κόσμο τα λεφτά του που είσαι καλή κατάσταση. Να έχω βγει, δεν μπορώ να μιλήσω. Να... Ναι, τώρα είμαι πολύ καλά με τη φωνή. Αυτό είναι το καλό. Α, έχει κλείσει. Γιατί είχα κλείσει τελείω, ήμουν με κορτιζόνε στο θέατρο και με διάφορα. Έκανε και αφωνία. Και αφωνία και κορτιζόνη και όλα. Τώρα είμαι καλά, αλλά είναι λίγο πρωί ακόμα για μένα. Καταλαβαίνεις, είναι μόλις 12. Τι ώρα σηκώνεσαι γενικότερα. Τέτοια ώρα. Έχω ξυπνήσει. Ωραία, παιδιά. Θέλει ένα διωράκι λίγο να πάρει μπρος ο οργανισμός. Δυσκολεύομαι το πρωί. Αλλά εντάξει, θα τα βρούμε όλα. Δεν έχεις κάνει ποτέ δηλαδή εκπομπή πρωί. Αν έχω κάνει. Πώς δεν έχει κάνει. Έχω κάνει το Ελάτε που ξεκίναγε 7 παρατέταρτο. Οπότε σηκώνασαν 5. Σηκωνόμουν στις 5 ή έφτανα στις. Ξεκινάγαμε 7 παρατέταρτο, έφτανα. 1/4 πριν. Εντάξει, το ξέρει και εγώ το ίδιο κάνω. Και έβγαινε με πρισμένα μάτια. Το έχω κάνει και αυτό. Και στο ραδιόφωνο έκανα 6 με 10 το πρωί. Όχι, εντάξει. Για αρκετά χρόνια. Το πρωί, δηλαδή όλα σηκωνόμουν. Δηλαδή σηκωνόμουν 5.30. Έφυγα από το γράφατε σπίτι. Την πρωί. Όχι, live, κανονικό. 6 ώρα ήμουν στον αέρα. 6 και 10. 6 και 10. Τώρα αυτά θα ακούνε όσοι θέλουν να μπουν στη ζωή τη Νάντια. Και νομίζω δεν υπάρχει χρόνο. Σε προσωπική ζωή έχει μόνο αυτό το πρόγραμμα. Αυτά πρέπει να τα ακούνε οι άνθρωποι που μα βλέπουν και που νομίζουν μερικέ φορέ ότι είναι πολύ εύκολα τα πράγματα. Και ότι απλά βγαίνει, ξέρω εγώ, στο ραδιόφωνο και μιλά. Ότι βάζεσαι και βγαίνει. Θέλει μια προσπάθεια και θέλει και πολλή δουλειά. Την οποία εγώ την αγαπάω πάρα πολύ, βέβαια. Δεν είναι ότι έχω πρόβλημα, αλλά κουράζεσαι πάρα πολύ. Δηλαδή, ξέρω ότι σήμερα το βράδυ, στη δεύτερη παράσταση, θα σέρνομαι. Δεν μπορώ να πάρω τα πόδια μου. Και να πούμε και ποια παράσταση είναι, γιατί να αναφέρουμε. Τόση ώρα χωρίς να έχουμε αναφέρει τον τίτλο. Είναι το Μόλις Χώρισα. Στο θέατρο Κιβωτό του Βασίλη Μυριανθόπουλου. Με ένα πολύ ωραίο cast. Είδατε και το είδατε, ρε παιδιά. Εσείς πρέπει να πείτε για την παράσταση που την είδατε. Θα σου πω κάτι, επειδή την είδα, ξέρεις, σκεφτόμουν σε όλη την παράσταση. Αν εσύ την ώρα που ξεκινούσες και έκανες τα πρώτα σου βήματα στην τηλεόραση, ναι, σε ένα άλλο τελείως πεδίο, φανταζόσουν να μεταπηδήσεις στο πεδίο της υποκριτικής και τελικά να γίνει το βασικό σου επάγγελμα, να το πούμε αυτό. Δηλαδή, σε έβλεπα την ώρα που έπαιζες, πραγματικά δεν μπορούσα να φανταστώ πόσο είχες στο μυαλό σου όλο αυτό το πράγμα, την εξέλιξή σου. Δεν το είχα στο μυαλό μου, για να είμαι ειλικρινής. Αγαπούσα πάρα πολύ το κομμάτι του τραγουδιού και του χορού. Δεν τα είχα συνδυάσει ποτέ στο μυαλό μου ότι θα μπορούσα να τα κάνω. Και σίγουρα δεν είχα το κομμάτι της υποκριτικής σαν προσανατολισμό. Δηλαδή, ακόμα και τώρα, αν με ρωτήσεις,
το musical αγαπώ. Δεν είναι ο σκοπός μου ή ο στόχος μου να κάνω υποκριτική, καθαρή υποκριτική. Όταν λοιπόν αυτό το πράγμα έδεσε μέσα από το musical και κατάλαβα ότι το αγαπώ και του μου αρέσει και νιώθω ότι ανήκω σε αυτό το πράγμα, άρχισα να δουλεύω πάρα πολύ για να μπορέσω να το υποστηρίξω. Και συνεχώς κάνω πράγματα και μαθήματα για να μπορέσω να το εξελίξω και να το φτάσω. Είχες λείψει κιόλας, δεν είχες κάνει. Ναι, είχα πάει και στην Αμερική για μαθήματα musical. Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Είναι δύσκολο, παιδιά, πολύ δύσκολο. Θεωρώ ότι είναι ίσως το πιο δύσκολο είδος θεάτρου να κάνεις. Γιατί το είδατε κι εσείς. Τουλάχιστον εγώ στο δικό μου το ρόλο είμαι όλη την ώρα πάνω στη σκηνή. Χορεύουμε, τραγουδάμε, παίζουμε. Απαιτεί πάρα πολύ ενέργεια, πάρα πολύ συγκέντρωση. Είναι κωμωδία η συγκεκριμένη παράσταση που σημαίνει ότι είναι. Είναι ένα δύσκολο πράγμα. Αυτό που λένε οι ηθοποιοί που τους άκουγα και εγώ που λέγανε ότι είναι πολύ δύσκολο πράγμα η κωμωδία να κάνεις τον άλλο να γελάσει. Είναι αλήθεια. Ναι. Είναι δύσκολο. Ίσως πιο δύσκολο από το να τον κάνεις να κλάψει και να συγκινηθεί. Έτσι λένε. Ναι. Μα αφήνεις το. Ήθελα να την ρωτήσω πάνω σε αυτό που έλεγε. Ότι πώς έφερε ο δρόμος της υποκριτικής, πώς ήρθε ρε παιδί μου, πώς προέκυψε όλο αυτό. Θα σου πω. Μου κάναν μια πρόταση για το Fame. Ήταν η πρώτη μου δουλειά αυτή. Και ενώ όπως σου είπα έκανα μεμονωμένα χορό, τραγούδι, ναι, ναι, ναι. Δεν τα είχα συνδυάσει ποτέ. Είχα κάνει και σεμινάρια υποκριτικής και μαθήματα, αλλά δεν τα είχα βάλει όλα αυτά μαζί. Αυτά όμως γιατί τα έκανες, ήξερες το είχες στο πίσω μέρος του μυαλού σου ότι κάποια στιγμή θα ασχοληθώ και με αυτό ή μ' αρέσει ή κάτι. Με τη μουσική ήθελα να ασχοληθώ και ήδη ασχολιόμουν με τη μουσική. Με το τραγούδι, με το τραγούδι εννοώ. Υποκριτική όμως γιατί έκανες. Γιατί πάντα έψαχνα να βρω κομμάτια του εαυτού μου που, που έχω μέσα μου. Γιατί τα γουστάρεις απλά. Ναι, ναι, το ξεκίνησα, το ξεκίνησα κυρίως, να σας πω την αλήθεια, για να υποστηρίξω ερμηνευτικά το τραγούδι. Έχει τη θεατρικότητα που ήθελε στο τραγούδι. Ακριβώς. Για να ψάξω να βρω μέσα μου όλα αυτά που έχει κάθε άνθρωπος και τα αναζητά, για να μπορέσω να υποστηρίξω το τραγούδι. Δηλαδή, έκανα και μαθήματα σκηνοθεσίας και υποκριτικής. Και όταν με ρωτάγαν τι θέλεις να κάνεις, εγώ τους έλεγα: εγώ δεν θέλω να γίνω ηθοποιός. Εγώ έχω έρθει εδώ, ήταν όλα τα παιδιά μέσα ηθοποιοί. Εγώ έχω έρθει εδώ γιατί τραγουδάω και θέλω απλά να ενισχύσω το κομμάτι της ερμηνείας μου μέσα από την υποκριτική, που είναι ένας πολύ σημαντικός τρόπος. Έκανα αυτοσχεδιασμούς, μαθήματα, όλα τα πάντα. Και μετά σιγά-σιγά, όταν προέκυψε και αυτή η πρόταση με το Fame, άρχισα να το κάνω πιο συστηματικά και να το ψάχνω. Και άρχισα να το ερωτεύομαι πολύ. Μετά ξανασυναντηθήκατε με τους συμμαθητές εκεί. Αμέ, έχω κρατήσει και επαφή. Που έλεγες ότι δεν θέλω να γίνει ηθοποιός. Δεν θέλω να ξαναγίνει. Ναι. Και έχει κάνει όλα τα musical. Έχει πάρει ένα μπάλι. Και τώρα με ρωτήσεις, θα σου πω ότι ηθοποιός, ηθοποιός. Ναι. Δεν είναι ο στόχος μου να γίνω. Musical θέλω να κάνω. Εγώ θυμάμαι να σου λέει πρώτο όνομα στο παλάτι. Εγώ θυμάμαι να. Εγώ δεν θέλω. Δεν θέλω. Απλά μια μικρή πίδα προμορενά μου. Καλό να μιλάμε, καλά λόγια. Εγώ θυμάμαι ένα στιγμιότυπο από την πρωινή εκπομπή στον όμορφο κόσμο που σε πίεζα να τραγουδήσεις. Αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Ποιο ήταν το κλικ εκείνη τη στιγμή που λες: οκ, θα ασχοληθώ πιο επαγγελματικά. Ένιωθα σαν να ντρέπεσαι ότι ας πούμε ντρεπόμουν πάρα. Καλά που έχουμε και τον Γιάννη Πουλόπουλο εδώ, γιατί ήταν παρόν. Ναι. Και πέρα από το τραγούδι που όντως τότε με πίεζαν πολύ να το κάνω, γιατί. Θα σου πω γιατί. Επειδή είμαι λίγο ψυχαναγκαστική. Όχι, ρε. Με λες και λίγο ψυχαναγκαστική και λίγο τελειόμανη. Έχω μια βούρλα. Όχι, παιδί. Θέλω, ρε παιδί μου, αυτό που θέλω να κάνω, να το κάνω εγώ στον χρόνο μου και το νιώθω ότι εγώ είμαι έτοιμη. Έκανα λοιπόν μέχρι τότε και ό,τι χρειαζόταν να κάνω, αλλά. Είχα μια ανασφάλεια ότι τώρα δεν θέλω να βγω στην τηλεόραση να με τόσους κόσμους να τραγουδάω. Το συζητήσαμε, το ξανασυζητήσαμε και έγινε. Και τότε, εκείνη την περίοδο του όμορφου κόσμου, το θυμάμαι, εκείνη τη χρονιά, είχαμε κάνει και το βιντεάκι. Είχε γράψει τα κείμενα ο Γιάννης με την Πετρούλα. Αν θυμάστε τότε η Πετρούλα στο Star έκανε εκείνο το δελτίο και που έγινε και. Ποιος το ξεχνάει. Ακριβώς. Ούτε Νάντια. Ούτε Νάντια. Δεν το ξεχνάω, θα σου πω και τι δεν το ξεχνάω. Εκείνη λοιπόν την περίοδο. Εσύ είχες επιμείνει να το κάνουμε ή ο Γρηγόρης, δεν θυμάμαι. Ο Γρηγόρης είχε επιμείνει να το κάνω. Ναι, να το γυρίσω. Την Πετρούλα, λες. Την Πετρούλα, ναι. Γιατί ήταν τότε πάρα πολύ της μόδας Πετρούλα. Και ο Γιάννης ο Πουλόπουλος. Έλα μέσα, παιδί μου. Έλα να μην τα θα πω όλα. Και ο Γιάννης ο Πουλόπουλος είχε γράψει το κείμενο. Ένα εξαιρετικό κείμενο. Φυσικά κατοικώνεται η καθομοίωση της Πετρούλας. Και εγώ το ερμήνευσα. Το ερμήνευσα. Πέντε γυρίσματα τι είχε γίνει. Εντάξει, είχαμε γελάσει πάρα πολύ. Ντρεπόταν πάρα πολύ και πρέπει να σας πω ότι για να μάθει τα λόγια που τώρα τα μαθαίνει στο δευτερόλεπτο. Μου κράταγε καρτέλες ο Γιάννης. Κανονικά. Διαβάζει τα κείμενα. Κανονικά. Κανονικά, ναι. Και κοίταζα την καρτέλα και διάβαζα. Και επειδή κοίταζα την καρτέλα, ήμουν ανεβασμένη πάνω σε ένα κουτί, γιατί έπρεπε να ταιριάζει το πλάνο με το. Το μάτι, το βλέμμα. Ναι, έπρεπε να ταιριάζει με το πίσω πλάνο. Αυτό μ' ακούς. Έπαιζε από πίσω ο καιρός.
Και όπως μπορούσα να διαβάσω τα λόγια από τον Γιάννη και να σταθώ και να είμαι και λίγο πετρούλα, θυμάσαι τι σαβούρες είχα φάει. Έπεφτα κάτω κανονικά. Και εκείνο που μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση τότε, εσύ δεν το θυμάσαι σίγουρα, ήταν η αντιμετώπιση. Δηλαδή είχαμε κάνει μια παροδία ενός πράγματος από την υποκριτική πλευρά ξεκάθαρα. Και θυμάμαι ότι από την επόμενη μέρα λέγανε ότι η Μπουλέ θέλει να πάρει τη θέση της Πετρούλας και την αντιγράφει γιατί θέλει να κάνει τον καιρό. Εγώ φαντάζομαι ότι θα έχεις διαβάσει άπειρα. Καλά, άπειρα. Γενικότερα. Και ακόμα θέλω να σας πω ότι πολλές φορές στο Twitter και στα social media που το ψάχνω ανεβάζουν αυτό το βίντεο. Αυτό το βίντεο που θέλει να ξεχάσει η Νάντια Μπουλέ. Κιόλας, Νάντια, εγώ θυμάμαι. Και λέω Χριστός και πάλι. Όχι, βέβαια. Μα είναι σαν να μου λες ότι θέλω να ξεχάσω ένα ρόλο που έκανα στο Rocky Horror Show. Είναι δυνατόν, ήταν ρόλος, ήταν ένα σκέτς. Γιατί να θέλω να το ξεχάσω. Να το είχαμε λίγο, ξέρεις. Για κάποιο λόγο. Τα backstage ήταν πιο ωραία από το κανονικό. Αλλά για κάποιο λόγο ο κόσμος, μάλλον οι δημοσιογράφοι που με κακοπροαίρετο τρόπο το έγραψαν, θεωρούσαν ότι ήμουν εγώ που ήθελα να το κάνω στη ζωή μου. Μήπως ένιωσαν όμως οι δημοσιογράφοι ότι εσύ ένιωσες άβολα σε σχέση με αυτό που έκανες. Σαν να μην το έκανες επειδή το γουστάρεις, αλλά επειδή ήταν στο πλαίσιο μια δουλειά. Όχι. Ο λόγος που παρουσιάστηκε έτσι ήταν γιατί ήμουν αντιμένη σεξι και έκανα την Πετρούλα. Ναι. Και όλο αυτό το πράγμα σου λέει: μάλλον η Μπουλέ που μας φαίνεται λίγο συντηρητική, μάλλον θέλει να το ξεχάσει την καριέρα της. Αλλά δεν είναι έτσι, γιατί ήταν ένας ρόλος πολύ ωραίος. Υπάρχουν όμως παρόλα αυτά πράγματα που θα ήθελες να ξεχάσεις. Επαγγελματικά, όχι, τίποτα. Τίποτα. Αλήθεια σου λέω. Προσωπικά. Προσωπικά πολλά. Προσωπικά ξεκινάμε λοιπόν. Πάκριλιστα. Πολλά. Όχι, δηλαδή... όλα είναι εμπειρίες από τις οποίες μαθαίνεις. Εντάξει, θα προτιμούσα να μην τις είχα, αλλά τέλος πάντων κάποια πράγματα. Ναι, οι εμπειρίες αυτές όμως είναι που σε κάνει να ρωτήσω τώρα. Γιατί δεν τα έχεις ζήσει. Έχεις δίκιο. Ξαναγυρίσαμε στα γνωμικά. Ναι, αλλά να σου πω κάτι, Νάντια, αυτό που λες. Αυτό έχει κάνει σαν προσωπικότητα αυτό που είσαι σήμερα. Mm. Ακόμα και τα δύσκολα, ας πούμε, και σαν προσωπικά σου. Εγώ που σε ξέρω και προσωπικά, δεν είσαι η Νάντια πριν από 15 χρόνια με την Νάντια του σήμερα. Έχεις δίκιο. Αυτή είναι εξέλιξη. Δηλαδή, άμα ήτανε, αυτό δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Είναι το λογικό. Είναι παθαίνω και μαθαίνω. Αυτό είναι. Είναι όντως εμπειρική κατάσταση, την οποία τη χρειάζεσαι στη ζωή σου και την έχεις. Αλλά επαγγελματικά, πραγματικά, ρε παιδιά. Ίσως επειδή το σκέφτομαι πάρα πολύ πριν κάνω κάτι, ίσως επειδή το ψυχρίζω πάρα πολύ, ίσως επειδή δεν κάνω κάτι αν δεν είμαι τέλος πάντων αρκετά σίγουρη. Δεν ξέρω, δεν έχω μετανιώσει μέχρι στιγμής. Μιλάω και μεγάλα λόγια. Σπασικλάκι, παιδί μου, πες την αλήθεια τώρα στον κόσμο να ξέρει. Ναι, είμαι λίγο σπασικλάκι, είναι γεγονός. Γιατί τι κάνεις? Είμαι μωρέ, πολύ ψυχαναγκαστική. Τι να κάνω, είμαι ψυχαναγκαστική. Το καλό είναι το αναγνωρίζεις, το ξέρεις. Για πες ένα ψυχαναγκασμό δηλαδή για να καταλάβουμε. Πού να αρχίσω? Αλφαβητικά. Από το σπίτι, που μπαίνεις στο σπίτι. Έχεις εκεί θέματα. Αν ο θερμοσύφωνας μείνει ανοιχτός. Α, που φεύγεις και λες να γυρίσω. Ή αν διπλοφύλλωσα ή αν είναι τέτοια πράγματα. Μπορεί να αρρωστήσω όμως. Καταρχήν, αν ο θερμοσύφωνας μείνει ανοιχτός παραπάνω από την ώρα που έχω προγραμματίσει ότι πρέπει να μείνει ανοιχτός ο θερμοσύφωνας, θα υπάρχει πρόβλημα. Αν τον ξεχάσει κάποιος ανοιχτό το θερμοσύφωνα, δεν είναι καλά τα πράγματα. Να σε ρωτήσω κάτι. Δεν είμαι καλά. Σε έχουν χωρίσει ποτέ γι' αυτό το λόγο? Άντε να μην σε άντεξε, ρε παιδί μου, για να δεν αντέχεσαι, ρε παιδί μου, τέλος. Δηλαδή, όχι. Γιατί συνήθως τρώγομαι με τα ρούχα μου περισσότερο. Δηλαδή, εγώ επαθαίνω. Ναι. Προσπαθώ να μην το μεταφέρω στον άλλον. Α. Πολύ. Εσύ θες όμως, αν ξεχάσει ο άλλος ανοιχτό το θερμοσύφωνα, δεν το του ζαλίζει. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θα τρώγω μετά με τα ρούχα μου ή θα τον κοιτάξω, ας πούμε. Το κατάλαβα το βλέμμα. Θα τον κοιτάξω με βλέμμα blackout. Κατάλαβες. Θα τον φάει το μαύρο σκοτάδι. Έχει συγκατοικήσει. Ναι. Και πώς ήτανε? Γιατί στους ανθρώπους που έχουν θέματα οι ίδιοι πολύ, το λέω και από μένα, ρε παιδί μου, εσείς με τα πράγματά μου, δεν είναι εύκολο. Όχι, το μοιράζομαι. Δεν είναι εύκολο. Αλλά δεν είναι εύκολο, ξέρεις τι, νομίζω σε επίπεδο όχι τόσο τέτοιων λεπτομεριών, ας πούμε. Δεν είσαι γυναίκα που θα πει... Α, το καπάκι της τουαλέτας είναι ανοιχτό. Όχι. Με το Μπράβο, καπάκι πάλι. Δεν έχω πρόβλημα. Α, πάλι καλά. νομίζω ότι η συγκατοίκηση, η δυσκολία που έχει, είναι στα υπόλοιπα θέματα της εγκύτητας. Δηλαδή, ότι είσαι, ξαφνικά μοιράζεσαι την καθημερινότητά σου με έναν άνθρωπο πολύ, βλέπεις όλα του τα κακά και όλα του τα καλά και αυτός βλέπει τα δικά σου. Ναι. Και εκεί πολλές φορές στην εγκύτητα δημιουργούνται προβλήματα. Δηλαδή, ας πούμε, αν ο άλλος αρχίσει να θεωρεί δεδομένα κάποια πράγματα ή να σε θεωρεί δεδομένο και να αρχίσει να χαλαρώνει, με άσχημο τρόπο χαλαρώνει εννοώ,
αυτό ας πούμε δημιουργεί ένα θέμα. Μια σιγουριά που δεν πρέπει να την έχει. Δεν πρέπει να συγκατοικήσεις ποτέ, δηλαδή, όχι, άμα ναι, είναι... μπορεί όχι, να γίνει κάτι άλλο. Αυτό θα σε ρωτήσω. Η λύση ποια είναι. Δεν παίρνουμε τη ριζοσπαστική λύση ότι δεν συγκατοικείς. Όχι, όχι, όχι. Συγκατοικείς, αλλά τι έχεις, τα break σου, έχεις τη... μπορεί να μείνεις γονείς, ας πούμε, για λίγες μέρες. Όχι, όχι, εγώ όταν συγκατοικώ. Δηλαδή, ναι. Μένω με τον άλλο. Πώς βοηθάς αυτό το θέμα, πώς το βοηθάς για να μην... Ξέρεις πώς το βοηθάς. Απλά λειτουργείς εσύ απέναντι στον άλλον. Κατά τη γνώμη μου την ταπεινή, δεν μπορείς να τον θεωρείς δεδομένο, ρε παιδί μου. Δεν μπορείς να θεωρείς δεδομένα κάποια πράγματα στη σχέση. Ναι. Δεν μπορεί... Αυτό που λένε ότι η συγκατοίκηση είναι σαν το γάμο. Όταν λένε ότι παντρεύεται ο άλλος και δεν είναι το γαϊδαρό του και ξαφνικά ξεφουσκώνει αυτό το πράγμα, νομίζω ότι αυτό ότι μπορεί να συμβεί και στη συγκατοίκηση. Και αφήνει την πόρτα ανοιχτή, ας πούμε. Όχι, μωρέ, και εσύ. Όχι, δεν μιλάω για το συναισθηματικό, ψυχολογικό κομμάτι περισσότερο. Δεν μιλάω για το πρακτικό. Ότι δεν θεωρεί ότι θα γυρίσει και θα σε βρει εκεί, ξέρω εγώ. Ναι, ότι δεν σε αντιμετωπίζει. Δεν σε αντιμετωπίζει σαν ερωτική σύντροφο, αλλά πια σαν. Σαν γυναίκα, μαμά. Λιμάνι, ρε παιδί μου, σαν, ναι. Σαν τη μάνα του, σαν την αδερφή του. Να πούμε λίγο. Δεν σε αντιμετωπίζει σαν γκόμενα, να σου το πω έτσι, ρε παιδί μου. Δεν σε αντιμετωπίζει σαν γκόμενα. Δεν είναι το ίδιο να ετοιμαστεί και να ετοιμαστεί και η κοπέλα σου και να περάσει να την πάρει και να έχει την προσμονή. Την έχει σπίτι έτοιμη. Δεν υπάρχει ο ενθουσιασμό. Όμω το άλλο φαίνει άλλα πράγματα πολύ πιο ωραία. Όχι καθόλου. Έχει τα θετικά και τα αρνητικά σε όλα. Το νόμισμα έχει δύο όψει, Παύλο. Και να γράψουμε ένα σούπερ, δηλαδή είναι περίεργη. Ναι, αλλά έχει κάνει μερικές μακροχρόνιες σχέσεις, ενώ κάποιοι άλλοι... Συζητήσεις τώρα. Άντε καλέ. Είσαι μόνη σου, ρε παιδί μου. Βέβαια. Δεν το λέω θέμα γκόσυπ. Επειδή συζητήσαμε. Δεν ρωτάει για τον γκόσυπ. Αφού με ξέρει, δεν είμαι γκόσυπ τίποτα. Είσαι γενικά όμως σχεσάκια. Δηλαδή σταθερή. Επειδή κάνεις μια δουλειά που είναι πολύ έντονη. Και συνεχώς πρέπει να είσαι σε διαφορετικά πράγματα. Ξέρεις, στην προσωπική μας ζωή θέλουμε ακριβώς το αντίθετο, μια ηρεμία. Είμαι πολύ σχεσάκιας και έχω αυτό που λες. Δεν μπορώ πολλές αλλαγές και πολλά τέτοια. Επειδή έχουμε πάρα πολλές αλλαγές στη δουλειά, από το να δουλεύεις κάθε σεζόν με άλλους ανθρώπους, άλλο θέατρο, άλλο κανάλι, με άλλους συνεργάτες. Και γενικά υπάρχουν πάρα πολλές αλλαγές. Στο κομμάτι το προσωπικό μου θέλω το ακριβώς ανάποδο. Ή να έχεις μόλις χωρίσει και να πρέπει να δώσεις μια παράσταση. Αυτό μου έχει συμβεί. Και? Εντάξει, δεν είναι εύκολο. Πρέπει να είσαι επαγγελματία. Μου έχει συμβεί να κλαίω στο τηλέφωνο πριν και να πάω στην παράσταση. Και να φτάσω στο καμαρίνι. Όχι, είμαι καλά, πολύ καλά. Πάμε να παίξουμε. Σε ποια παράσταση, δηλαδή, τι ρόλο έπαιζες εκεί? Μόλις χώριζα. Τώρα κουμπώνει κιόλα. Τέλειο. Τώρα ακριβώς. Και όταν λέω μόλις χώρισα, θα τον λέω και θα τον λέω. Σε ποια παράσταση, ήταν στο Rocky Horror Show. Άρα, παιδιά, έχει κάνει σχέση να τα βάλουμε τώρα πριν από 3 χρόνια και χώρισε. Κοίτα, εγώ αμέσως να την είπε. Ναι, θα βγάλει το θέμα. Α, κι άλλοι. Ό,τι τι. Για λέγε, για να έχει σχέση. Ναι, κοπέλα είναι. Αυτό ακούστηκε κάπως. Δεν ξέρω να πεντάει. Μαθαίνουμε καλή μου. Δεν τα θες έτοιμα να στα ρωτάμε, είμαι πλαγίος, τα απαντάς. Ναι, ναι. Πέφτει στην παγίδα του πουλόπουλου. Εντάξει, το Γιάννη δεν μπορεί να μην απαντήσει. Πουλοπαγίδα. Πουλοπαγίδα. Ας τι είσαι και ξόβεργες. Και ο τάπος, έτσι, Κωνσταντίνα μου. Να διαφημίσουμε το πουλί της νιώτης. Κάποιοι μπορεί να είναι επιδειξιομανείς, κάποιοι μπορεί να είναι... Δεν πειράζει, ο καθένας ότι έχει καλό έχει είναι. Έχει τι λόξα έχει. Α, πολλές λόξες. Δηλαδή στο θέατρο τι θα σου προσάψουν, τι κουσούρι. Τι κουσούρι θα μου προσάψουν. Α, ότι κάνω πάρα πολύ ζέσταμα φωνητικό. Να, για να μην ξέρω που λέγαμε. Πάσε ώρα πριν. Η Μαρία Γεωργιάδου, γιατί άλλοι βγαίνουν στη σκηνή πρώτη. Η Μαρία που είναι στο δίπλα καμαρίνι, πιστεύω ότι μπορεί και να με μαχαιρώσει κάποια στιγμή από το πολύ ζέσταμα. Κάτι τέτοιο. Ασκήσεις. Τις πρόβες είσαι αυτή που θέλει να τις κάνει με 100 φορές. Να την πάει τη σκηνή. Ναι.
Το λέει και τροπαλή. Που έχω ραντεβού στον οδοντίατρο εγώ και παίζουμε μαζί τη σκηνή και δεν θα πάω ποτέ. Θα σα πω ότι τη μέρα των γενεθλίων μου είχα γενέθλια 1η Οκτώβρη και ήμασταν στι τελευταίε πρόβε. Να συγχαιρόμαστε, χαρούμενα και αυτό, αγαπητέ μου. 25. Δεν τα υπολογίζει καλά. Λοιπόν, είχα γενέθλια και μου είχαν ετοιμάσει πάρτι έκπληξη στο σπίτι μου. Και είχε τελειώσει η πρόβα, τελειώναμε στι 11. Και ήταν να φύγω και έκατσα λίγο με τον Βασίλη για να κάνω κάτι σκηνές δικές μου, κάτι μονολογάκια που έχω. Και καθίσαμε 12 και πήραν τηλέφωνο τον Βασίλη και του είπανε «Ας την να φύγει επιτέλους, τις έχουμε κάνει πάρτι έκπληξη, κοιμάται με την τούρτα έως μία ώρα και περιμένουμε». Και σπασικλάκι στην έκπληξη της γιορτής σου, μπράβο, συγχαρητήρια. Εσύ που είσαι και καλά τόσο σπασικλάκι. Έχετε φοβερή ερώτηση. Θες να τη ρωτήσω με αυτό που μας είπαν οι τηλεθεατές. Τηλεθεατές μας. Δεν θυμάστε. Δεν είναι σε σύσκεψη. Όχι, εμείς κάνουμε και live στο Facebook. Υπάρχει ένα μποξάκι που κάνουμε live, ναι. Και νομίζω ότι κάνει εκπομπή μαζί της. Όχι, μας ρωτήσανε να ρωτήσουμε κάτι την Άντια. Ερώτα. Δεν είμαι σίγουρη για την ερώτηση, αλλά θα την κάνω. Γιατί καίει το... Τι? Κελεπούρι. Τι είναι το κελεπούρι, το πελεκούδι. Γιατί καίγεται το πελεκούδι. Δεν την κάψω με την γυναίκα. Δεν νιώθω καλά. Δεν σου είπα. Εντάξει, δεν σου είπα. Δεν καταλαβαίνω. Την είχαμε προειδοποιήσει. Σου είπα. Σου είπα ότι κάτι είναι ανίκητο. Υπάρχει κάποια θέση πάνω στο κοντρόλ πίσω στα γραφεία. Έπρεπε να το πει αυτό ή όχι. Δεν ξέρω. Είναι συνθηματικό για σένα. Θέλω να καταλάβω το υποκείμενο που είναι. Αλλού πέρα, άλλο κάτι. Γιατί καίγεται το πελεκούδι. Μη τη δίνει χώρο. Άστο. Γιατί κάνε ότι δεν άκουσε. Να διά. Να πούμε για τα γενέθλια. Αχ, ναι, να πούμε για τα γενέθλια. Γιατί πριν έλεγα και τα δικά μου. Να σα πω ότι στο θέατρο, όποιο έχει γενέθλια, έχει εσύ σήμερα γενέθλια. Και πού το ξέρει. Με την ταυτότητα. Α, βλέπει και την ηλικία. Ναι, εντάξει, όχι εγώ. Ο Ταμία. Έρχεσαι με την ταυτότητά σου, μπαίνει δωρεάν, φέρνει του φίλου σου. Όχι, η δωρεάν πρόσκληση είναι για τον εορτάζοντα. Κάτσε, άμα μαζέψω όλους τους φίλους μου έχουμε την ίδια μέρα γενέθλια, 4 άτομα ας πούμε. Α, πώς θα γίνει. Θα το κάψουμε το πελεκούδι. Δεν συμφέρει αυτό, διότι εσύ πας, τους πληρώνεις τους άλλους. Δηλαδή το κέρασμα είναι κέρασμα. Η free είναι μόνο για τον ίδιο, έτσι δεν είναι. Όχι, για όλους όσους έχουν γενέθλια. Για όσους έχουν γενέθλια. Μόνος που θα πάει κάποιος στο γενέθλια. Θα φέρει και την παρέα του, εντάξει. Άμα είναι να φέρει και όλο το σόι, πώς θα γεμίσουμε το θέατρο. Μπορεί να γεμίσει για φαγητό, να πάει στην αποκυματινή. Μπράβο. Και να πάει μετά να συναντήσει τους φίλους του. Έρχεται δωρεάν πάντως. Και του κάνουμε και γενέθλια και πάρτι και παίρνει και δωράκι. Ναι, και περνάνε πολύ ωραία. Του τραγουδάει η Λασοθία σας. Έχετε σκεφτεί αν του ρίξετε την τούρτα στο πρόσωπο. Τέλεια. Δεν θα ξαναρρέψει μάλλον τον άνθρωπο. Αυτό μπορεί να θέλει, ρε παιδί μου, να το νιώσει. Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Γιατί μετά κρατάει 2 ώρες η παράσταση και θα είναι μετά. Ο Σάββας θα κάνει αυτά, γι' αυτό το λέει. Την ημέρα που ήρθαμε είχε γενέθλια η Φωτεινή Αθερίδου δίπλα μου και τη φέρνανε tour, κανονικά τη είπαν happy birthday και όλα. Ναι, και αυτό με αφορμή το γεγονός ότι η Λέκτρα, ο ρόλος που υποδίωμαι, έχει γενέθλια την ημέρα που διαδραματίζεται το story. Γι' αυτό γίνεται. Ναι, έχει γενέθλια. Και άκου να καταλάβεις τώρα, εσύ που δεν έχεις δει το έργο. Είπαμε για κάποιους που ίσως ενδεχομένως να μην έχουν δει την ταινία και να μην τώρα, την γνωρίζουν. Έχω δει μόνο το τηλεοπτικό, την ταινία που είχε βγει, που ήταν εσείς, δεν ήταν. Και η Ζέτα Μακρυπούλια. Το θέμα είναι το ίδιο, έχει διαφοροποιήσεις βέβαια το θεατρικό, κατά τη γνώμη μου είναι λίγο πιο ολοκληρωμένο σαν παράσταση, αλλά το θέμα είναι ότι η Ηλέκτρα έχει γενέθλια, γυρίζει στο σπίτι της όπου της έχουν κάνει πάρτι έκπληξη καλή ώρα οι φίλοι και οι συγγενείς και ένα δευτερόλεπτο πριν μπει έχει αφήσει μήνυμα στον τηλεφωνητή που το έχουν ακούσει όλοι οι παρευρισκόμενοι, ο Πέτρος, ο φίλος της, από το κλαμπ στο οποίο δουλεύει DJ και ότι της λέει χωρίζουμε. Ότι θέλω να σου πω ότι θέλω να χωρίσουμε, α και χρόνια πολλά βρε. Και μπαίνει αυτή μέσα στη χαρά για το πάρτι έκπληξη που θα πραγματοποιηθεί. Και είναι όλοι παγωμένοι. Άσε που περιμένει να ακούσει και στο ραδιόφωνο. Περιμένει να ακούσει την αφιέρωση. Και την αφιέρωση και αυτός δεν λέει τίποτα. Τίποτα, ναι. Και παθαίνει η Λέκτρα, όπως καταλαβαίνεις, απανωτά εγκεφαλικά. Ναι, ναι. Που θα πέσει, που λέει, στην Παντησία. Θα πέσει στην Ιπποκράτου. Γιατί λέει Ιπποκράτου. Γιατί το σπίτι είναι στην Ιπποκράτου. Γιατί στην Ιπποκράτου μένει και ο ποιος το σπίτι που κάναμε σήμερα. Του Κωνσταντίνου. Του Πλεμένου. Τυχαίνει και Πλεμένο. Το διαμέρισμα είναι στην Ιπποκράτου. Έχω δει και την ταινία και το θεατρικό και δεν είχα καταλάβει γιατί λέει Ιπποκράτου. Τι λέω μάλλον, εκεί θα έχει κανένα γκρεμόλ. Παιδιά, γιατί είναι
Όχι, αγάπη μου. Δεν πας εκεί κέντρο, Εξάρχεια, Κολωνάκι, σύνορα, εκεί στο... Ρε Σύρσα, παπάω, και έχω πάει και σε θέατρο στην Υποκράτους. Το θέμα είναι ότι προσπαθούσα να σκεφτώ, μήπως εκεί έχουν γίνει ατυχήματα, κάτι... Ναι, ναι, κατάλαβα ότι είναι κάτι που να... Μα δεν το λέει ότι μένει στην Υποκράτους. Πώς και λέτε τέτοιο είναι πιο απλή. Μαζί με τις απορίες των τηλεθεατών είναι ότι και δικές. Να τις λύσουμε όλες τις απορίες, παιδιά, δεν θέλω να υπάρχει. Και περνάνε αυτοκίνητα στη λέξη του Υποκράτους. Το δικό μου σας καλύτερα. Ευτυχώς και εμείς για να ζουν και άλλες εκπομπές. Άκουγε, μπορώ να έρχομαι πιο συχνά. Δεν υπάρχει σήμερα. Δίνεις ρέστα, έτσι. Δίνεις ρέστα σήμερα. Ποιος θέλει να ρωτήσει πάλι κάτι πολύ ωραίο την Άντια. Νομίζω δεν θα έρθει κανένας και θα δίνω τα τηλέφωνα στον κόσμο, πας και έρθει. Ήμασταν άδικοι πριν με τη Φλωρίντα, γιατί δεν ήθελα να κάνει αυτήν την ερώτηση. Πες την ερώτηση που ήθελα να κάνει. Προφανώς και δεν ήθελα. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Εσύ που είσαι τόσο... Πάντως δεν το βάζεις κάτω. Γιατί θέλω να φύγω και θα το έχω στο μυαλό μου. Εσύ που είσαι τόσο υποτίθεται φασικλάκι, τέλος πάντων τελειομανής θα έλεγα εγώ. Γιατί μόνη σου το είπες. Τι είναι αυτό που σε ενοχλεί πάρα πολύ σε έναν συνάδελφο ηθοποιό? Να έρθει να μην ξέρει τα λόγια του, δεν ξέρω. Τι σε ενοχλεί? Πολύ καλή. Είναι ωραία ερώτηση. Όχι, όντως είναι ωραία ερώτηση. Απάντησε αν μπορείς. Αν μπορείς. Κάτι, γιατί είναι ερώτηση. Η ρητορική παγίδα. Τι με ενοχλεί, ξέρεις τι δεν μ' αρέσει? Εντάξει, τώρα κι εγώ μην... Προφανώς... Λες κάτι το οποίο όλοι κάνουμε πάρα πολλά και γι' αυτό διορθώνουμε. Απλά δεν μ' αρέσει, ας πούμε, όταν ο άλλος δεν έρχεται με διάθεση σοβαρή να αντιμετωπίσει μια δουλειά πολύ σοβαρά και είναι λίγο εντάξει τώρα να τελειώσει πρώτα να φύγουμε. Αυτό δεν μου πολύ αρέσει, γιατί είναι μια δουλειά που απαιτεί πολύ την ψυχή σου, ρε παιδί μου, και την παρουσία σου. Και για να βγει κάτι καλό, αυτό απαιτείται από όλους. Mm. Οπότε είναι ωραίο να δουλεύεις με ανθρώπους που βλέπεις ότι τους αρέσει αυτό που κάνουν και ότι όλοι μαζί χτίζεται κάτι από κοινού. Μπορεί να μην βγει ωραίο στο τέλος, αλλά τουλάχιστον να το έχεις προσπαθήσει. Δηλαδή αυτό. Το να συστήνει κάποιος το να έρχεται στις 8 και να έρχεται στις 9. Δεν μ' αρέσει αυτό καθόλου. Ah. Το να παίζεις με κάποιον και να μυρίζει. Αυτό ήθελα να πω εγώ. Στα τεχνικά θέματα. Με έχεις κολλήσει αυτά τα θέματα. Αν μυρίζει ο συνάδελφος που το λες. Αλήθεια τώρα. Αυτό ήθελα να σου πω. Και αν το φυλάς κιόλας. Δηλαδή και εμάς μας έχει τύχει. Το χνότο του, ρε παιδί μου. Εμάς μας έχει τύχει, για παράδειγμα. Τι σου έχει τύχει? Να χρειάζεται να φυλήσεις κάποιον. Όχι, ρε παιδιά, να φυλήσω. Αλλά κόμπο και Κοσμάκης μπαίνει εδώ πέρα. Λοιπόν, έχει μια εσάνς διαφορετική, ρε παιδί μου. Όχι, εντάξει, δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπίσεις αυτό, αλλά δόξα τω Θεώ μέχρι στιγμής δεν είχα ιδιαίτερα τέτοια προβλήματα να πω ότι θυμάμαι τότε που. Θα του παίρνει ώρα κοσμητικό, ξέρω εγώ. Όχι, μωρέ, δεν ξέρω τι πρέπει να κάνεις αυτό. Μα τρώνε, ας πούμε, μια καραμέλα πριν. Μια μέντα. Πριν το φιλί. Πριν το φιλί. Φιλιάζεται κανονικά, δηλαδή, στο θέατρο. Είναι κανονικό το φιλί. Τώρα σε αυτή την παράσταση δεν έχουμε κάτι. Έχεις φιλί δύο όμως. Ναι, ναι, σε άλλες. Δεν δίνεις και γαλλικό. Όχι, μωρέ, θεατρικό φιλί δίνει. Τι, πώς είναι, δείξου μου, το θεατρικό φιλί. Δείξε, ένα γάμο. Τίποτα, μωρέ, απλά στο Νάιν δεν είχες φιλί. Είχε. Το Βασίλη, ναι. Α, εκεί φιλιόσταν. Ναι, νομίζω ότι μας παρεθάσεις. Φιλάει ωραία, ο Βασίλης. Εκτός από αυτήν δεν... Φιλάει ωραία, ο Βασίλης. Μια χαρά είναι ο Βασίλης. Μια χαρά είναι ο Βασίλης. Εγώ αυτό το θεατρικό φιλί δεν μπορώ να το καταλάβω. Γιατί τώρα έβλεπα και την παράσταση του Χαραλαμπόπουλου που είχε πολύ φιλί με τη Μαρία Ναυπηγιά. Να σα πω κάτι. Αλήθεια όμως. Γιατί τώρα δυσκολεύομαι να σα απαντήσω για τον εξή λόγο. Όταν έχει σκηνή και έχει το φιλί, την αγκαλιά, το πιάσιμο, όλα αυτά. Α, και εσύ να σε πιάνουν λίγο. Πολύ. Πολύ, τι λίγο. Είδες. Ναι. Το αναρωτήθηκα. Την έχουν μαγαρίσει την κοπέλα. Ναι, 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 πολύ. Αλλά θέλω να σου πω ότι εκείνη τη στιγμή, ειλικρινά, δεν το σκέφτεσαι. Γιατί σκέφτεσαι. Να είσαι σωστή στους χρόνους σου. Να μην κάνει κοιλιά. Να πει σωστά τα λόγια σου. Να είσαι στη σωστή γωνία για να μην κρύβεσαι στον κόσμο. Έχει τόσα πράγματα να σκεφτεί. Το ίδιο είναι και στα σύριαλ. Που είναι τόσο αντιερωτική όλη η φάση. Εγώ έκανα μια φορά ένα guest σε ένα σύριαλ και όταν ήταν να φιληθώ, φιλήθηκα χωρίς αύριο. Λες και ήταν κοπέλα μου. Ναι, αλλά τι θες να πεις με αυτό. Το ότι φιλήθηκα, το έδωσα. Όχι, θα πατώνιωσα, το βίασα σε κανονικά. Δεν ήξερα πώς να φιληθώ σε άντρια. Αυτό λέει και λιγούρης. Μισό λεπτό. Στην τηλεόραση. Εσύ κρύβε λόγια. Άμα πρέπει να κάνεις μια ερωτική σκηνή με τον άλλον, θα φιληθείς κανονικά. Αλλά τώρα στο θέατρο που εμάς δεν χρειάζεται, τουλάχιστον στην παράσταση που παίζω εγώ. Σε άλλες έχει χρειαστεί, αλλά σε αυτή δεν έχει χρειαστεί. Το κάνεις θεατρικά, δεν θα μπεις διαδικασία να φιλήσεις. Αλλά θέλω να σου πω ότι και πάλι, εκείνη την ώρα που φιλάς, δεν σκέφτεσαι εγώ τώρα. Λες, έζησα το θερμοσύφωνα, κλείδωσα. Δεν πιστεύω να είναι αυτό. Νάντια, τώρα που πεις τηλεόραση, θα σε διέφερε ένα σύριαλ?
Έχεις σκεφτεί τον εαυτό σου μέσα σε μια τέτοια κατάσταση? Όχι. Αλλά μη είσαι εδώ αύριο. Ήταν πάρα πολύ αστείο να σου πω ότι είχα κάνει guest στην Εθνική Ελλάδα, στο Παπτζίδι. Μια μεγάλη, πολύ κακιά γυναίκα. Τον ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Πες τι σου είχα στείλει μήνυμα. Τι μου είχε στείλει? Σε είχα βρει, σου είχα πει δεν τρέπεσαι και τέτοια. Α, που τα κάνει αυτά την κοπέλα. Για ψεύτικα τα κάνει, Γιάννη, είναι ταινία. Ναι. Ο Γιάννης παθιάζεται. Τέλος πάντων, είναι πάρα πολύ αστείο, γιατί πάω να κάνω συνάντηση με τον Γιώργο και να συζητήσουμε λίγο τα του ρόλου και τα διαδικαστικά. Και είμαι εγώ πάρα πολύ αγχωμένη, ανασφαλής. Αυτό που σας έλεγα πριν, ότι ρε παιδί μου, εγώ κάνω μόνο musical. Άρα, ξέρεις με το ρόλο, δεν ξέρω. Ξέρεις, Γιώργο μου, λίγο δυσκολεύομαι γιατί δεν ξέρω. Εγώ musical κάνω βασικά, δεν ξέρω αν το πω, με κάνω musical. Και μου λέει, εντάξει, ρε παιδί μου, πριν τη σκηνή, πες ένα τραγούδι και μπες. Και έχει πάρα πολύ δικαίωμα, έβαλα τα γέλια. Λέω, τι λέω του ανθρώπου τόση ώρα πραγματικά. Και πόσο ρε παιδί μου, κάποια κουτάκια στο κεφάλι μας είναι κουτάκια. Δηλαδή, όταν κάνεις musical, ας πούμε, και παίζεις. Είναι υποκριτικό αυτό που κάνεις, είναι υποκριτική. Και σε όλες τις σχολές και στην Αμερική δηλαδή μας λέγανε ότι είσαστε ηθοποιοί. Απλά είστε ηθοποιοί που τραγουδάνε και χορεύουνε. Δεν είσαστε τραγουδιστές που λίγο παίζουνε. Και η αλήθεια είναι αυτή. Απλά εγώ με τα ψυχοβγαλτικά μου, αν δεν νιώσω απόλυτα έτοιμη να κάνω κάτι τέτοιο, που θα στηρίζεται μόνο στην υποκριτική για να πω ότι ναι, μπορώ να το κάνω, δεν θα το κάνω. Δηλαδή, αν με δεις να το κάνω κάποια στιγμή, σημαίνει ότι θα έχω ρίξει πολλή δουλειά πάνω σε αυτό. Που είναι και ψυχοσωματική για να το κάνω. Βουλάκια, αυτά. Ναι, αυτά είναι βουλάκια. Που είναι και ελεγχόμενο, γιατί το γύρισμα, το κόβεις, το ράβεις, το μοντάρεις, δεν θα σε εκθέσει κανείς. Είναι ελεγχόμενο. Είναι πιο safe στην τηλεόραση. Στο θέατρο εκτίθεσαι πάρα πολύ. Θα πρέπει να περάσω διαφημίσεις. Πολύ γρήγορα θα επιστρέψουμε όμως. Και εγώ πάρα πολύ, χάρηκα πολύ που σας είδα. Και εμείς, ελπίζουμε να μας ξανάρθεις. Ευχαριστώ. Κάτσε και εσύ. Θα σας ξανάρθω γιατί πέρασα πολύ ωραία, παιδιά. Κάποιος στέλνει μήνυμα. Ναι, είναι και το βράδυ, θα έρθουν στο θέατρο. Λοιπόν, σήμερα τι ώρα, διπλή. Σήμερα διπλή στις 6 και στις 9. Στο Πειραιός. Στο Κιβωτός. Πειραιός 115. Μόλις χώρισα, με ένα πάρα πολύ ωραίο cast ανθρώπων. Είναι εκεί και η Σόφη Ζανίνου που κάνει τη μαμά, η Μαρία Γεωργιάδου, ο Ορφέας ο Παπαδόπουλος, ο Δημήτρης Ολιακόπουλος, η Αντιγόνη Ψυχράμη, η Κωνσταντίνα Εκλαψινού, ο Γιάννης ο Μανιατόπουλος. Ο Μέμος. Αχ, Παναγία μου, ξέχασα το τέλειο. Ο άντρα σου. Μα χώρισε, καλά να πάθει. Καλά έκανε. Και είμαστε εκεί Τετάρτη με Κυριακή. Τετάρτη με Κυριακή, μόνο δευτερότριτο ξεκουράζει. Δευτερότριτο ρεπό. Άντε, γέμισε εδώ και αυτό κάπως. Κάτι πρέπει να βάλει, ναι, κάτι. Γιατί γίνεται να μοιράζει, κάτι ξέρεις. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Τίποτα, τίποτα. Και στον αέρα δεν μπορώ να πω κάτι. Χάρηκα πολύ που σας είδα. Λοιπόν, χαιρετάμε τον κόσμο. Να σε φιλήσουμε. Λοιπόν, ελπίζουμε να περάσετε κι εσείς ωραία. Εγώ θα πάω σε αυτήν, γιατί σε αυτήν έχω μάθει τόσο καιρό. Μην με ξεμαθαίνετε, δεν μπορώ. Θα τα πούμε αύριο. Θέλετε να θα βρείτε καλύτερα. Πείτε μας, θα βρείτε καλύτερα. Όχι. Φιλό μου πουθενά. Φιλάκια.